Ξεκινάγαμε από τις 180.000 ευρώ όταν μιλάγαμε για άγαμο και μπορούσε να φτάσει μέχρι τις 280.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό βεβαίως το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξασφαλίζονταν η πρώτη κατοικία βάσει της αντικειμενικής αξίας που είχε πολύς μεγάλης μερίδας συμπολιτών μας. Mm-hmm. Τώρα όμως φαίνεται ότι αυτό θα τροποποιηθεί. Ακούγαμε για 75.000, είχαμε ακούσει για 100.000 ευρώ και ήταν ζητήματα τα οποία είχαμε πει ότι δεν μπορούν να ισχύσουν, γιατί, για τον απλούστο λόγο ότι θα εξαιρεθεί όλη η Αττική ακριβώς, σχεδόν. Θα μείνει εκτός. Θα μείνει εκτός. Η στόχος της κυβέρνησης είναι το όριο προστασίας, όπως βλέπετε, να είναι 250.000 ευρώ, το εισόδημα να είναι μέχρι 35.000 ευρώ και να υπάρχει και επιδότηση της δόσης από το κράτος. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής. Και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όντως, το όριο της κατοικίας αν είναι ως 250.000 και ισχύει για όλους, mm-hmm. είτε είναι άτεκνοι, είτε είναι, έχουν τρία παιδιά και τα λοιπά που ήταν 280.000, θα είναι σίγουρα ένας ευμενέστατος όρος σε σχέση με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν με τον νόμο Κατσέλη. Δεν νομίζω όμως, βάσει της εμπειρίας μου και βάσει αυτών που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, ότι θα πάει στις 250.000 ευρώ. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι οι θεσμοί είναι αντίθετοι. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η στόχη της κυβέρνησης. Αυτή είναι η στόχη της κυβέρνησης. Θα δούμε βεβαίως τι θέλουν και οι δανειστές και οι τράπεζες. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι λένε και οι δανειστές και οι τράπεζες, διότι εκείνοι θέτουν ένα όριο προστασίας, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, 80 έως 100.000 ευρώ. Πολύ, πολύ χαμηλό λοιπόν. Δεν καμία μιλάμε σχέση για 250.000 με τις 250.000 ευρώ. Είναι αυτό που λέγαμε, που ακούγαμε στην αρχή, 75.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα λένε από 80 έως 100.000 ευρώ. Κάτι το οποίο σημαίνει, και να το πούμε και να το τονίσουμε, θα εξαιρεθούν πάρα πολλές κατοικίες. Και το κούρεμα λοιπόν του δανείου θα γίνεται μόνο όταν το δάνειο είναι πάνω από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Ακριβώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν έχουμε πάρει ένα δάνειο πάνω από 150.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία του ακινήτου μας είναι 100.000, άρα μπορούμε να υπαχθούμε, σε αυτήν μόνο την περίπτωση θα γίνει το κούρεμα. Mm-hmm. Επίσης, ζητούν αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.